από τη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την πρόσκληση. Είναι, νομίζω, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά τα μαθήματα αυτές τις εποχές της κρίσης που το Human Edge Interaction έχει σταματήσει. Και εδώ πλέον τα πάντα γίνονται online και είναι σημαντικό που έχουμε τις πλατφόρμες αυτές και το WebEx και το Zoom, ώστε να κάνουμε τα μαθήματα με τους φοιτητές, τα meeting τα δικά μας. Ακόμα και τα faculty meeting πλέον, όλα γίνονται online. Θα μιλήσω, όπως είπε και ο καθηγητής, για τα νευρίσματα της αορτής και ειδικά της εγγύης αορτής, της αορτικής ρίζας, της ανιούσας αορτής και του αορτικού τόξου και τους διαχωρισμούς αυτής της αορτής. Είναι λίγο βαρύ ίσως για μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, αλλά νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον καρδιολόγο, και αυτό διότι οι καρδιολόγοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας για αυτούς τους ασθενείς. Είναι αυτοί οι οποίοι διαγνώσκουν έγκαιρα τους ασθενείς αυτούς. Είναι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν την φαρμακευτική θεραπεία αυτών των παθήσεων, ακόμα και στην οξία τους μορφή. Και είναι φυσικά αυτοί οι οποίοι τελικά παραπέμπουν τον ασθενή στο χειρουργό για να γίνει μια τελική και μόνιμη, όπως ελπίζουμε, χειρουργική αντιμετώπιση. Θα ξεκινήσω με ένα κλινικό περιστατικό που είχαμε πριν λίγα χρόνια και, ξέρετε, ως χειρουργοί μαθαίνουμε περισσότερα από τις αποτυχίες μας παρά από τις επιτυχίες μας. Γι' αυτό και έχουμε κάθε εβδομάδα το Morbidity and Mortality Conference, τις συναντήσεις που κάνουμε θνητότητας και θνησιμότητες, οποίες παρουσιάζουμε τις επιπλοκές μας και περιστατικά τα οποία δεν πήγαν καλά, και αυτό μας δίνει δυνατότητα να συζητήσουμε και να αναλογιστούμε τι πήγε λάθος, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πριν λίγα χρόνια, είχαμε στο νοσοκομείο έναν άρενα ασθενή, 55 ετών, ο οποίος στο ιστορικό του είχε μόνο κάπνισμα και υπέρταση και ο οποίος παρουσιάστηκε, και όπως είπε στους ειδικευόμενους που τον είδαν πρώτα, με πόνο, ο οποίος ήταν επικεντρωμένος κυρίως στο στήθος και στην γαστρική περιοχή. Επίσης, παραπονιόταν για λίγο ναυτία και από τα ζωτικά του σημεία τα οποία έλαβαν είχε μια σχετική υπόταση. Στα επίγοντα περιστατικά πήραν κάποια βασικά εργαστηριακά, είχε θετική τροπονίνη και είχε και ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις με ST elevation. Οπότε οι ειδικευόμενοι το παρουσίασαν στον επιμελητή τους και εδώ ήταν αυτό που λέμε στη χειρουργική το the original sin, το προπατορικό αμάρτημα. Διότι στην πορεία κάθε ασθενούς πάντα υπάρχει. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνεις μια απόφαση ανάλογα με τη διάγνωση που κάνεις και να πας είτε προς τη μία μεριά τη σωστή, είτε μία προς την άλλη μεριά την λάθος. Και εδώ η διάγνωση ήταν σωστή, ήταν στέμη, αλλά ήταν η μισή διάγνωση και η μισή αλήθεια για αυτόν τον ασθενή, όπως θα δούμε. Οπότε ενεργοποιήθηκε το στέμη pager, όπως λέμε, το στέμη alarm, και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο του STEMI. Έγινε δόση εφόδου στον ασθενή με 600 mg Plavix και αμέσως ενεργοποιήθηκε το cath lab. Στο cath lab ο επεμβατικός καρδιολόγος θεώρησε ότι επειδή ο ασθενής βρίσκεται σε καρδιογενές σοκ λόγω του STEMI, έβαλε γρήγορα ένα ενδεορτικό μπαλόνι, μια ενδεορτική αντλία μέσω της μοιραίας αρτηρίας και έκανε γρήγορα το πρώτο το διαγνωστικό καθυτερειασμό. Και για κακή του τύχη και του καρδιολόγου αλλά και του ασθενούς βρέθηκε αυτή η στένωση, όπως βλέπετε στην δεξιά στεφανία. Οπότε ο ασθενής είχε πάρει το Plavix, πήρε και μπριλίντα, μπήκε ένα στέντ, το αποτέλεσμα ήταν πολύ ωραίο, οπότε όλοι ένιωσαν ανακουφισμένοι και χαρούμενοι και ο ασθενής με το αντεορτικό του μπαλόνι πήγε στη μονάδα εμφραγμάτων, στο οποίο
μισή ώρα αργότερα έκανε μια καρδιακή ανακοπή. Οπότε τώρα μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση γίνεται πλήρως ανεξέλεγκτη και χωρίς να γνωρίζουμε το αληθινό αίτιο και χωρίς να έχουμε δηλαδή την αληθινή διάγνωση για ποιο λόγο ένας ασθενής ο οποίος έγινε με επιτυχία ένα stent, για ποιο λόγο έκανε ανακοπή. Αρχίζει το πρωτόκολλο του ACLS, διασωληνώθηκε κτλ. Το μυαλό όλων, όταν έχουμε μία ανακοπή, νομίζω δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω των νευρωτικών καρδιολόγων, όταν έχουμε μία ανακοπή μετά από PCI, είναι κάποια πλοκή που συνέβη κατά τη διάρκεια του PCI. Μία ρήξη ενός στεφανιαίου με επιπληματισμό ή κάποια πλοκή από το έμφραγμα. Μία ρήξη του ενδοκυλιακού τυχώματος, του ένα VSD ή μια ρήξη μητροειδούς βολβίδας. Και σε αυτή την περίπτωση η διαγνωστική μέθοδος εκλογής για να γίνει γρήγορη διάγνωση, έτσι ώστε να ακολουθήσει η ανάλογη θεραπεία, είναι ένα υπέρηχο. Και εδώ έχουμε το υπέρηχο το οποίο έλαβαν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια περικαρδιακή συλλογή, αλλά το σημαντικότερο βλέπουμε ένα flap διαχωρισμό, ένα διαχωρισμό τύπου α, ο οποίος βρίσκεται μέχρι τη ρίζα της αορτής, με συνοδό επακόλουθο, όπως είδαν αυτοί που έκαναν και το υπέρηχο, που ανέβαλαν το χρώμα, σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας. Οπότε η διάγνωση του ασθενούς από την αρχή δεν ήταν στέμι, μάλλον ήταν κατά το ίμιση στέμι, αλλά η πραγματική του διάγνωση ήταν ένας διαχωρισμός της ανίουσης αορτής με πιθανή ρήξη ενδοπερικαρδιακά και επιπληματισμό, το οποίο παρουσιάστηκε με πόνο και ως ST elevation MI. Ο ασθενής μετά από κάποια ώρα είχε επανέλθει και αυτό που έγινε ήταν ένα rescue procedure, όπως λέμε, μπήκε στο χειρουργείο και έγινε το κλασικό, η χείριση πέτυχε, απλά ο ασθενής δεν τα κατάφερε. Είχαμε τεράστια αιμορραγία λόγω των αντιμοεπιτελιακών που είχε λάβει. Φτιάχτηκε η ρίζα και ανιούσα της αορτής. Αλλά ο ασθενής είχε υποστεί τεράστιο καρδιογενές σοκ λόγω της καρδιακής ανακοπής. Βγήκαμε από το χειρουργείο με VA ECMO και ύστερα από λίγες μέρες κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια και κυρίως από υπατική ανεπάρκεια. Τα νευρίσματα της αορτής και ειδικά της ανιούσης αορτής, στην Αμερική τουλάχιστον, είναι το 13ο αίτιο θανάτου. Και βλέπουμε τα τελευταία περίπου 20 χρόνια η επίπτωση και ο πολλασμός τους να αυξάνονται. Και αυτό όχι διότι υπάρχουν περισσότερες ασθενείς με ανεβρίσματα, αλλά και το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κατά κόρον και πιο εύκολα την αξονική τομογραφία. Ειδικά σε ασθενείς πλέον που είναι καπνιστές, η αξονική τομογραφία έχει εγκριθεί ως screening test. Οπότε βλέπουμε και πολλά ανεβρίσματα τα οποία είναι συμπτωματικά και για τα οποία είμαστε χαρούμενοι διότι μπορούμε να κάνουμε ένα follow-up στον ασθενή αυτόν και να τον παραπέψουμε για χειρουργείο όταν πρέπει. Συνήθως τα ανεβρίσματα της ανιούσας αορτής υπάρχουν στους άρενες, συνήθως μετά την ηλικία των 60. Και οι παράγοντες κινδύνου είναι οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου της αθεροσκλήρυνσης, αλλά έχουμε και μια ειδική κατηγορία που είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπως το Marfan, το Lowe's Ditch, το Ellis Danlos. Η φυσιολογική αορτή, όπως θα θυμόμαστε από τα χρόνια της ιατρικής, είναι μια αρκετά, έχει ένα αρκετά παχύ τείχομα, το οποίο αποτελείται από τρεις βασικές στιβάδες, και το οποίο αποτελείται, έχει μεγάλα ποσοστά ελαστίνης, κολαγόνου και λίου μυός. Και ειδικά το ποσοστό και η περιεκτικότητα σε ελαστίνη και σε κολαγόνο είναι πολύ υψηλή στην ρίζα και στην ανιούσα αορτή. Και καθώς προχωράμε προς το τόξο και στην κατιούσα θωρακική αορτή, το ποσοστό αυτό μειώνεται. Στην παθολογική αορτή, αυτό το ποσοστό της ελαστίνης είναι μειωμένο. Οπότε η ελαστίνη, αυτό που δίνει τη δυνατότητα στο τείχομα της αορτής
να διαστέλλεται σε κάθε συστολή και, και να συστέλλεται σε κάθε συστολή και διαστολή, έτσι ώστε να απορροφά το DPDD, όπως λέμε, από τους παλμούς και τη συστατικότητα της αριστερής κοιλίας. Οπότε μετατρέπει όλο αυτό σε ενέργεια μέσω ζευγαρώματος της αριστερής κοιλίας και της αορτής. Οπότε στην παθολογική αορτή, όταν χάνεται αυτή η ελαστική ιδιότητα της αορτής, αυτό οδηγεί στο να διαστέλλεται, να μεγαλώνει σε διάμετρο και να έχουμε μια ανεβρισματική διάταση. Και όλο αυτό έχει έναν όρο που στα αγγλικά τουλάχιστον λέγεται cystic medial degeneration. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε απώλεια της ελαστίνης, του κολαγόνου και του περιεκτικότητας λιωμή. Αλλάζει η αρχιτεκτονική του τοιχώματος της αορτής, οπότε το τοίχωμα γίνεται λεπτό και αδύναμο και είναι πολύ επιρρεπές στο να διαστέλλεται και φυσικά να διαχωρίζεται. Όσον αφορά τα συνδρόμα του συνδετικού ιστού, αυτά που βλέπουμε κυρίως, ειδικά στο κέντρο αορτής που έχουμε στο Cornell, είναι το σύνδρομο Marfan, στο οποίο έχουμε μία μετάλλαξη του γονιδίου της φιβρίλινης 1. Και όλοι ίσως σε κάποιο σημείο της καριέρας μας να έχουμε δει αυτούς τους ασθενείς που έχουν αυτήν τη χαρακτηριστική εμφάνιση. Η διάγνωση του συνδρόμου Marfan γίνεται κυρίως κλινικά με τα λεγόμενα κριτήρια Gent, τα οποία είναι αυτά όπως βλέπετε. Και όσον αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα, αυτό που παρατηρούμε σε αυτούς τους ασθενείς είναι η αορτή τους έχει μια χαρακτηριστική διάταση η οποία αφορά πρωτίστως την ρίζα και την ιονιούσα αορτή. Και καθώς αυξάνεται η ηλικία, βλέπουμε ανεβρίσματα σε όλο το μήκος αορτής, στο αρτικό τόξο, στην κρατούσα θωρακική αορτή και στην κοιλιακή αορτή. Επίσης, ένα άλλο καρδιακό γνώρισμα αυτών των ασθενών είναι ότι παρουσιάζεται με πρόπτωση της μητροσδούς βαλβίδας και ανεπάρκεια αυτής. Το LS-DAMOS έχουμε δει ότι όλοι αυτούς τους ασθενείς και πάλι έχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και παρουσιάζονται επίσης με ανεβρίσματα της αορτικής ρίζας και της ανίουσης αορτής. Χειρουργικά αυτοί οι ασθενείς είναι πάρα πολύ δύσκολο και τεχνικά, διότι η ιστή τους είναι πολύ μαλακή και με αποτέλεσμα τα ράματα, όσο μικρά και να είναι, πολλές φορές να κόβουν τους ιστούς. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν ράματα στα μοσχεύματα που βάζουμε. Οπότε είναι επίπονα χειρουργία και μεγάλα χειρουργία. Μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων με ανεβρίσματα της ρίζας και της ανίουσης αορτής είναι ασθενείς με διγλόχινη αορτική βαλβίδα. Είναι ένα νόσημα το οποίο είναι αρκετά σύνηθες στον πληθυσμό. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 2-3% του γενικότερου πληθυσμού έχουν διγλόχινα αορτική βαλβίδα και επίσης έχει και ένα familial clustering, όπως λέμε, μια οικογενειακή προδιάθεση. Η διγλόχινη αορτική βαλβίδα συνυπάρχει πολλές φορές με στένωση του ισθμού της αορτής, με σύνδρομο Turner και το διακεκομμένο, νομίζω, interrupted aortic arch, διακεκομμένο αορτικό τόξο. Πολλές φορές η βαλβίδα αυτή είναι φυσιολογική και λειτουργεί φυσιολογικά. Παρ' όλα αυτά, με το πέρασμα των χρόνων και με τη ροή του αίματος, αυτό το turbulence που δημιουργείται, υπάρχει αυξημένο στρες πάνω στις γλοχίνες της βαλβίδας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία επιταχυνόμενη ασβέστωση των γλοχίνων αυτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στένωση σοβαρού βαθμού της αορτικής βαλβίδας σε μικρή σχετικά ηλικία, ανεπάρκεια, μπορεί να είναι πηγή πρόκλησης ενδοκαρδίτιδας, αλλά αυτό που ενδιαφέρει στη δικιά μας περίπτωση είναι ότι συνυπάρχει πολλές φορές με ένα ανέβρισμα και διαχωρισμό της ρίζας αορτής και της ανιούσας αορτής. Και αυτό, όπως βλέπετε, μπορεί να είναι μια απλή μεταστενωτική διάταση λόγω του jet του αίματος από την στενωμένη διγλόχινη αορτική βαλβίδα να προκαλεί αυξημένη τάση ενδοαορτικά και να προκαλεί ένα ανέβρισμα, το οποίο υπάρχει περίπου στο 5% των ασθενών αυτών. Παρ' όλα αυτά, γενετικές μελέτες
οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και μάλιστα έγιναν από έναν Έλληνα, τον καρδιοχειρουργό και χειρουργό της, τον Γιάννη τον Ελευθεριάδη στο Yale, βρήκαν ότι ίσως τελικά η διγλόχνη αρχή βαλβίδα να μην είναι πάθηση της βαλβίδας αυτής καταπής, αλλά να ανήκει στις αορθοπάθειες, όπως είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, διότι βρέθηκε μια πολύ μεγάλο συσχετισμός της διγλόχνης αορτικής βαλβίδας και παθήσεων της ανίσους αορτής και της ρίζας της καρδιάς. Γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς αυτοί καταλήγουν με χειρουργείο σύμπλοκο αντικατάστασης της βαλβίδας και της αορτικής ρίζας. Και επίσης μπορεί να έχουμε τα μυκωτικά ανεβρίσματα, τα οποία συνήθως είναι βακτηριακή λίμωξη μέσα από το basal vasorum, λίμωξη του τυχώματος της αορτής, το οποίο προκαλεί μια αδυναμία του τυχώματος, ένα weakening και επιρρέπεια σε διάταση και σε διαχωρισμό. Όσον αφορά τα νοσήματα, τα ανεβρίσματα της ανίσουσης αορτής, αυτά είναι 6 ανά 100.000 πληθυσμού, αλλά οι νεκροτομές, ακόμα και σε αξιοσυμπτωματικούς ασθενείς, θεωρούνται ότι το prevalence μπορεί να είναι μέχρι και 3-4%. Είναι λίγο λιγότερο συνήθι από τα ανεβρίσματα της κοιλιακής αορτής. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για τους καρδιολόγους, αλλά και για εμάς, διότι η φυσική τους εξέλιξη είναι να διαραγούν ή να διαχωριστούν σε περίπου 75% των περιπτώσεων χωρίς αρχικά φαρμακευτική θεραπεία. Οπότε μιλάμε για μια θνητότητα που προσεγγίζει το 95% με 100%. Όταν έχουμε ένα ασθενή με ένα ανέβρισμα της ανίσουσης αορτής, μας ενδιαφέρουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει το μέγεθός του, η διάμετρός του, πόσο μεγάλο είναι. Δεύτερον, μας ενδιαφέρει πόσο πολύ εκτείνεται. Αφορά στην ανίουσα μόνο, αφορά στη ρίζα, αφορά επίσης στο αρτικό τόξο και στην κατιούσα θωρακική αορτή, αν υπάρχει συνοδός παθολογία της αορτικής βαλβίδας, κατά πόσο έχει μεγαλώσει. Ένα ανέβρισμα, λέμε ότι έχει μια συγκεκριμένη κακοήθεια, ένα ανέβρισμα το οποίο, για παράδειγμα, μεγαλώνει 6 χιλιοστά σε 6 μήνες, είναι πολύ πιο κακοήθες από ένα ανέβρισμα το οποίο μεγαλώνει 6 χιλιοστά σε 10 χρόνια. Οπότε το πρώτο ανέβρισμα, όπως λέμε, συμπεριφέρεται με αρκετά μεγάλη κακοήθεια και είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Θέλουμε να ξέρουμε αν αυτοί οι ασθενείς έχουν κάποια γενετική προδιάθεση, έτσι ώστε να βρούμε και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τα οποία μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Και επίσης, ένας κακός προγνωστικός παράγοντας είναι η ύπαρξη συμπτωμάτων, κυρίως με την ύπαρξη πόνου. Όσον αφορά την διαγνωστική απεικόνηση, πάντα ξεκινούμε με ένα υπέρηχο, το οποίο μας δίνει πολύ καλά την αρχιτεκτονική της ρίζας αορτής και της αορτικής βαλβίδας και μια παθολογία της αορτικής βαλβίδας. Παρ' όλα αυτά, όπως λέμε, το gold standard είναι μια αγγιογραφία, είτε μαγνητική είτε αξονική, συνήθως είναι αξονική, και αυτό διότι μπορούμε να δούμε ακριβώς και να μετρήσουμε ακριβώς τη διάμετρο της αορτής, καθ' όλο το μήκος της, στο ύψος του δακτυλίου, στο sinus of valsalva, στο ST junction, στην ανιούσα, στο αορτικό τόξο, στην κατιούσα και στην θωρακική αορτή. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε την απεικόνηση, την τρισδιάστατη απεικόνηση, το οποίο μας βοηθάει να προγραμματίσουμε καλύτερα τη χειρουργική επέμβαση που θα κάνουμε στους ασθενείς αυτούς. Και γιατί μας νοιάζει κυρίως οι δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν όταν έχουμε ένα ασθενή με ανέβρισμα. Πόσο μεγάλο είναι η ακτίνα, η διάμετρος του ανεβρίσματος και πόσο υψηλή πίεση είναι αυτού του ασθενούς. Και αυτό διότι, σύμφωνα με το νόμο του Λαπλάς, η τάση του τυχώματος έχει να κάνει με την πίεση πολλαπλασιαζόμενη με την διάμετρο. Και αυτό εξηγεί το λόγο διότι τα μεγαλύτερα ανεβρίσματα είναι πιο επιρρεπή σε δύο βασικές επιπλοκές, τη διάρρηξη και το διαχωρισμό τους. Επίσης, τα μεγαλύτερα ανεβρίσματα τείνουν να μεγαλώνουν με μεγαλύτερο ρυθμό από τα μικρότερα ανεβρίσματα. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό slide, ειδικά για τους καρδιολόγους, και το take-home message, νομίζω, το σημερινό. Γιατί, όπως είπαμε, επειδή αυτοί οι ασθενείς συνήθως
παρακολουθούνται αρχικά από τον καρδιολόγο, πρέπει να γνωρίζουμε πότε είναι καιρός να παραπέμψουμε τον ασθενή στον χειρουργό για χειρουργική θεραπεία. Και το μαγικό νούμερο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι τα 55 χιλιοστά όσον αφορά την ανίουσα και τη ρίζα. Γιατί έχει βρεθεί ότι από τα 6 εκατοστά και πάνω η πιθανότητα να διαραγεί, να διαχωριστεί ένα ανέβρισμα αυξάνει πάνω από 15 με 20%. Οπότε όταν έχουμε έναν ασθενή με ανέβρισμα, έστω και αν είναι συμπτωματικό, στα 55 χιλιοστά, τότε θα πρέπει να τον παραπέμπουμε για χειρουργείο. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Η εξαίρεση είναι, όπως είπαμε, η διγλώχινη αορτική βαλβίδα. Από τότε που μπήκε στην κατηγορία των αρθροπαθειών, σε ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς μπορούμε να προσφέρουμε χειρουργείο νωρίτερα. Και επίσης η μεγάλη κατηγορία των ασθενών με νοσήματα του συνδετικού ιστού, διότι αυτά τα ανεβρίσματα είναι πολύ κακοήθη, ειδικά ένα σύνδρομο που λέγεται Lowe's Ditch, εκεί ακόμα και στα 40 χιλιοστά και σε αρκετά νεαρή ηλικία προσφέρουμε χειρουργική θεραπεία. Οπότε ως βασικός κανόνας έχουμε τα 5,5 εκατοστά όσον αφορά τη ρίζα και την ανίουσα αορτή και λίγο μεγαλύτερο όπως θα δούμε στην υπόλοιπη αορτή. Χειρουργικά, και δεν θέλω να σας κουράσω πολύ με χειρουργικές τεχνικές, έχουμε διάφορες τεχνικές αποκατάστασης αυτών των ανεβρισμάτων. Έχουμε κάποια μοσιεύματα τα οποία είναι φτιαγμένα από Dacron, όπως λέμε, και στην πιο απλή τους εκδοχή είναι ένα απλό σωληνωτό μόσχευμα. Σε περίπτωση λοιμόξεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ομοιομόσχευμα. Στα παιδιά κυρίως και σε νεαρότερους ασθενείς έχουμε το χειρουργείο ροζ, όπου ουσιαστικά η πνευμονική βαλβίδα μπαίνει στη θέση της αορτικής. Έχουμε την bental ή valve sparing, όπως λέμε, όταν θέλουμε να αντικαταστήσουμε εν μπλοκ την αορτική βαλβίδα μαζί με τη ρίζα της αορτής ή να σώσουμε την αορτική βαλβίδα και να αντικαταστήσουμε την ρίζα της αορτής. Αυτό είναι ένα γράφημα το οποίο δείχνει στην απλούστερη μορφή του ένα σωληνωτό μόσχευμα στην ανίουξη θέση της ανίουσης αορτής, οπότε εδώ υπήρχε ένα ανέβρισμα το οποίο αφαιρείται και μπαίνει στη θέση του και σειράφεται προσεκτικά ένα μόσχευμα από Dacron. Φυσικά όλα αυτά τα χειρουργεία γίνονται με παράκαμψη καρδιάς και πνευμόνων, με cardiopulmonary bypass, διότι χρειάζεται να δοθεί καρδιοπληγία στην καρδιά και να σταματήσει η καρδιά. Όταν χρειάζεται να αλλάξουμε τόσο την ανίουσα αορτή όσο και την αορτική βαλβίδα, μπορούμε να το κάνουμε ξεχωριστά ή μπορούμε να το κάνουμε εν μπλοκ, όπως είπαμε, σε ένα ανέβρισμα της αορτής, όπου, όπως βλέπετε, αφαιρούνται οι γλωχίνες της αορτικής βαλβίδας και μπαίνει μια καινούργια αορτική βαλβίδα, η οποία είναι είτε βιολογική είτε είναι μεταλλική. Μαζί με αυτό το λευκό το μόσχευμα είναι το Dacron Graft και μετά μπορούμε να αναστομώσουμε την αριστερή και τη δεξιά στεφανία. Και έτσι φαίνεται από μέσα αυτή είναι μια βοηδής βαλβίδα. Όταν η βαλβίδα του ασθενούς είναι φυσιολογική και έχει καλό coaptation, όπως λέμε, δηλαδή ο δακτύλιος δεν είναι διατεταμένος, παρόλα αυτά υπάρχει μια νευρισματική διάταση της ρίζας, κάνουμε μια τεχνική που λέγεται valve sparing, όπου σώζουμε τη βαλβίδα. Τεχνικά είναι αρκετά πιο εξελιγμένη και επίπονη, γι' αυτό και γίνεται συνήθως σε μεγάλα αορτικά κέντρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να σωθεί και να διατηρηθεί η βαλβίδα του ασθενούς και αυτή είναι το χειρουργείο εκλογής σε ασθενείς με νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπου οι γλωχίνες καρδιάς δεν είναι επηρεασμένες, διότι δεν έχουν πολύ κολαγόνο. Παρ' όλα αυτά, ολόκληρη η αορτή πρέπει να αντικατασταθεί. Τα αποτελέσματα από τα χειρουργεία αυτά, προφανώς και λογικά και δυστυχώς έχουμε επιπλοκές, δεν είναι μηδέν οι επιπλοκές.
Είναι μικρές, είναι κάτω από 10% και έχουν να κάνουν κυρίως με κάποιο κεφαλικό, με αιμορραγία. Φυσικά έχουμε 2-3% άσχημο αποτέλεσμα. Επειδή έχουμε ξένο σώμα, μπορεί να μολυνθεί και να προκαλέσει μια ενδοκαρδίτιδα. Και μερικοί από αυτούς τους ασθενείς, περίπου 10%, επανέρχονται στο μέλλον για επανεγχείρηση. Τα νευρίσματα του αρτικού τόξου και αυτά έχουν τις ίδιες επιπλοκές, μπορούν να διαραγούν, μπορούν να μολυνθούν ή μπορεί να διαχωριστούν. Το πρόβλημα που έχουμε και τεχνικά η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως χειρουργοί είναι ότι τα νευρίσματα του αρτικού τόξου όταν επιδιορθώνονται θα πρέπει να σταματήσουμε πλήρως την κυκλοφορία στον ασθενή. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μία μίνιμουμ αιμάτωση στον εγκέφαλο. Αυτό γίνεται με μία τεχνική που λέγεται hypothermic circulatory arrest, δηλαδή έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στον ασθενή, όπου ψύχουμε το σώμα στους 18 ή 20 βαθμούς Κελσίου, οπότε η μεταβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου μειώνεται πάρα πολύ, γύρω στο 0 με 5%. Και χρησιμοποιούμε selective αιμάτωση ή στη μασκαλία αρτηρία ή στην ανώνυμη αρτηρία, στις καροτίδες απευθείας, για να αιματώσουμε τον εγκέφαλο για εκείνα τα λεπτά στα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να κάνουμε την αναστόμωσή μας. Και αυτή είναι η τεχνική που κάνουμε, όπου το νεύρισμα εδώ είναι στην ανιούσα αορτή και σε όλο το αορτικό τόξο και χρειαζόμαστε περίπου 30 με 45 λεπτά για να κάνουμε αυτή την αναστόμωση. Έχει βρεθεί ότι τα 45 λεπτά είναι το cut-off για να μην έχουμε πολλά νευρολογικά συμπτώματα. Αν ξεπεράσουμε τα 60, τότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο πολύ σημαντικά νευρολογικές παρενέργειες. Οπότε οι δύο εκδοχές μπορούμε να κάνουμε. Στην καλύτερη περίπτωση να αντικαταστήσουμε το ημιτόξο, όπως λέμε, ή ολόκληρο το τόξο και να εμφυτεύσουμε τα τρία μεγάλα αγκία, την ανώνυμη αρτηρία, την αριστερή καροτίδα και την αριστερή υποκλίδια, είτε ως νησίδα, en bloc, είτε ξεχωριστά. Elephant trunk χρησιμοποιούμε στην περίπτωση που έχουμε μεγάλη αορτή, δηλαδή η αορτή είναι ανεβρισματική τόσο στην ανιούσα περιοχή, όσο και στο τόξο και στην κατιούσα. Αυτό είναι χειρουργείο σε δύο στάδια, όπως λέμε. Πρώτα κάνουμε μέσω στερνοτομής και μέσω bypass την ανιούσα και το τόξο και βάζουμε αυτή την προβοσκίδα του ελέφαντα, όπως λέμε, η οποία σε ένα δεύτερο στάδιο, μετά από περίπου 4-6 εβδομάδες, μέσω μιας θωρακοτομής, θα χρησιμοποιήσουμε ώστε, αν το κάνουμε ανοιχτά μέσω θωρακοτομής, να ράψουμε εδώ το μόσχεμα ή αν το κάνουμε ενταγκιακά, μέσω τίβαρ, να βάλουμε εκεί το μόσχεμα και να αποκλείσουμε και την υπόλοιπη κατιούσα θωρακική αορτή, η οποία είναι ανεβρισματική. Και περνάω στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, που έχει να κάνει με τον διαχωρισμό τύπου α, κατά Stanford, και τύπου α, όπως θα σας δείξω και στο γράφημα, έχει να κάνει οτιδήποτε, οποιοσδήποτε διαχωρισμός είναι proximal της αριστερής υποκλίδειας, λέγεται α, και οποιοσδήποτε διαχωρισμός είναι μετά την αριστερή υποκλίδιο είναι τύπου Β. Ο διαχωρισμός, όπως γνωρίζουμε, συμβαίνει όταν έχουμε ένα σκίσιμο της εσωτερικής τυβάδας της αορτής, με αποτέλεσμα αίμα να εισέρχεται και να διαχωρίζει τις τυβάδες των τυχωμάτων, δημιουργώντας ουσιαστικά δύο αυλούς, τον αληθή και τον ψευδή αυλό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει άμεση επιπλοκή και θάνατο. Το κυρίως συμβαίνει όταν ο διαχωρισμός επεκτείνεται προς τη ρίζα της αορτής, οπότε μπορεί να αποφράξει τα σεφανιαία, μπορεί να κάνει ελεύθερη ρήξη και να κάνει ένα αιμοπερικάρδιο ή μπορεί να κάνει μια μεγάλη ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, ειδικά αν ο διαχωρισμός φτάσει μέχρι τα commissures. Και μπορεί βέβαια ο διαχωρισμός να προχωρήσει μετά την υποκλίδια, στα μεγάλα αγκία προφανώς και να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό, αλλά και μετά την αριστερή υποκλίδια και να προκαλέσει τις λεγόμενες πλοκές όπως παραπληγία, ισχυμία των ενδοκυλιακών οργάνων,
μεσοπατικής ανεπάρκειας, εντερικής ισχυμίας, αλλά και να προκαλέσει ισχυμία των κάτω άκρων. Στην Αμερική βλέπουμε περίπου 2.000 νέες τέτοιες περιπτώσεις με διαχωρισμό τύπου α, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Και όσον αφορά τύπου α και τύπου β, το 60-70% των περιπτώσεων τύπου α και τα υπόλοιπα είναι τύπου β. Οι προδιαθεστικοί παράγοντες είναι και εδώ παράγοντες της αθεροσκλήρυνσης. Επίσης, τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, μια αορτίτιδα, μπορεί να είναι ιατρογενή κατά τον καθυτεριασμό, η διγλώχινη αορτική βαλβίδα και η στένωση του ισθμού της αορτής. Εδώ πάλι είναι αυτό που σας έλεγα, έχουμε δύο classification, τον Debakey και τον Stanford. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τον διαχωρισμό κατά Stanford, γιατί αυτό κάνει dictate τη θεραπεία. Σε περίπου τα μισά αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής φτάνει με νεκρός, και αυτό, όπως είπα, διότι έχει γίνει διαχωρισμός στα στεφανία ή έχει γίνει ελεύθερη ρήξη. Είναι κλασικό, άμα δεις ένα με δύο ασθενείς από αυτούς, καταλαβαίνεις ακριβώς πώς προσέρχονται. Τον περιγράφουν πάντα, μα πάντα, ως οξύ πόνο σαν σκίσιμο στο στήθος και στην πλάτη, και αν ο διαχωρισμός έχει πάει και στην κοιλιακή χώρα, μπορεί να έχουν και επιγάστριο άλογος. Μπορεί επίσης να έχουν συμπτώματα από malperfusion, μπορεί να παρουσιαστούν με ένα εγκεφαλικό, μπορεί να παρουσιαστούν με παραπληγία, με ολιγουρία, με πόνο στην κοιλιά και με απώλεια των σφίξεων στα κάτω άκρα ή με παρεσθησίες. Κάνουμε τα βασικά διαγνωστικά εργαστηριακά τεστ. Το καρδιογράφημα μπορεί να δείξει ισχυμικές αλλοιώσεις και έχουμε διάφορες διαγνωστικές μεθόδους. Μπορεί να έχουμε, αλλά το gold standard, όπως και στα νευρίσματα, είναι η ορθογραφία, η ταξονική δεμαγνητική. Συνήθως κάνουμε αξονική με σκιαγραφικό, όπου βλέπετε καθαρά τον αληθή και τον ψευδή αυλό και το φλαπ του διαχωρισμού μέσα στην αρτηρία σε ένα προϋπάρχον ανέβρισμα. Αυτή την εικόνα την έχω, είναι μια αξονική, γιατί τη βλέπουμε πολλές φορές και πολλοί εκτινολόγοι δεν την κατηγοριοποιούν ως διαχωρισμό. Αυτό είναι το λεγόμενο intramural χυματώμα, ενδοτυχωματικό αιμάτωμα, θα έλεγα στα ελληνικά. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, συμβαίνει από ρήξη συνήθως ενός vasovasorum, αλλά αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως και ο διαχωρισμός, διότι μπορεί να επεκταθεί και να προκαλέσει ελεύθερη ρήξη της αορτής. Το υπερηχογράφημα επίσης, όπως είδαμε και στον ασθενή που περιέγραψα στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε μας δίνει πληροφορίες για το πόσο επεκτείνεται ο διαχωρισμός στη ρίζα της καρδιάς και πόσο έχει επηρεαστεί η αορτική βαλβίδα, επίσης αν έχουμε κάποια περικαρδιακή συλλογή ή όχι. Η φυσική ιστορία, όπως λέμε στους διαχωρισμούς τύπου α, η θνητότητα είναι 1% ανά ώρα. Δηλαδή, αν ασθενής έρθει περίπου 2 μέρες μετά αφού το άρχισε ο πόνος, τότε έχει 50% πιθανότητα να μην επιβιώσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και θνησυγενή, θα έλεγα, νοσήματα αυτά. Αρχικά ο ασθενής έρχεται στα επέγοντα, πάει στον καρδιολόγο του, στον γενικό γιατρό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό η αρχική φαρμακολογική θεραπεία. Σχεδόν πάντα οι ασθενείς αυτοί προσέρχονται με τρομερά υψηλή υπέρταση. Μιλάμε για νούμερα 180, 200, 220. Αυτό που προέχει είναι άμεσα να μειώσουμε δύο πράγματα. Την αρτηριακή πίεση και τη σφίξη της καρδιάς. Να μειώσουμε το DPDT. Ιδανικά θέλουμε η πίεση συστολική να είναι κάτω από 120-110 και η σφίξη κάτω από 80-70, αν είναι δυνατόν. Οπότε ένα ενδοφλέβιο drip, beta blockers, είναι ιδανικό. Στο νοσοκομείο ξεκινάμε συνήθως με σμολόλι και μετά βάζουμε και κάποιο αντιπερτασικό, γιατί ένα φάρμακο συνήθως δεν είναι αρκετό, όπως η νικαρδιπίνη. Ενδείξεις για χειρουργία σε διαχωρισμούς τύπου α είναι απλά και μόνο η διάγνωση. Η μόνη σχετική αντένδειξη, θα έλεγα, είναι αν έχουμε ένα τεράστιο μη αναστρέψιμο νευρολογικό σύμπτωμα, όπως ένα εγκεφαλικό ή παραπληγία, οπότε η ποιότητα ζωής του ασθενούς θα είναι πολύ άσχημη, αλλά και πάλι
σηκώνει πολύ συζήτηση με την οικογένεια, γιατί πολλές φορές είναι δυσκολότερο να αρνηθείς ένα χειρουργείο παρά να το κάνεις. Επίσης, αν έχουμε υπέργυρους ασθενείς, 90-95 χρονών, με πολλά συνοδά νοσήματα, ίσως η οικογένεια αποφασίσει να μην προχωρήσει με το χειρουργείο, διότι αυτά είναι, όπως είπαμε, μεγάλα χειρουργεία, με πολλές, ακόμα και όταν πάνε καλά, έχουν πάρα πολλές επιπλοκές. Όσον αφορά τις χειρουργικές αρχές, σκοπός πρωταρχικός είναι να αφαιρεθεί το entry point, το σημείο εισόδου του διαχωρισμού. Εκεί δηλαδή που έχει δημιουργηθεί ο ψευδής και ο αληθής αυλός. Οπότε όταν ράβουμε το μόσχευμα προσπαθούμε να εξαλείψουμε εντελώς τον ψευδή αυλό και να αποκαταστήσουμε τον αληθή αυλό στο μεγαλύτερο ή σε ολόκληρο μήκος της αορτής. Στο καλύτερο σενάριο έχουμε διαχωρισμό της ανιούσας και αντικαθιστούμε την ανιούσα, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μια παθολογία της αορτικής βαλβίδας, της αορτικής ρίζας και του αορτικού τόξου. Πάλι τα χειρουργεία αυτά γίνονται με bypass, ψύχουμε τον ασθενή, γιατί συνήθως πρέπει να αντικαταστήσουμε και το τόξο και έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας. Αυτό το έχω ενδεικτικά, αυτή είναι η μηχανή του bypass που χρησιμοποιούμε. Είναι αρκετά εξελιγμένα μηχανήματα και ακριβά. Κάθε μία από αυτές κοστίζει περίπου 300.000 δολάρια. Και ο σκοπός είναι απλός. Παίρνουμε αίμα από την άνω και κάτω κυλιφλέβα με κάνουλες, όπου πάει στο ρεζερβόρ της μηχανής και από εκεί με έναν οξυγονωτή οξυγονώνεται, αφαιρούνται οποιασδήποτε φυσαλίδες και οποιαδήποτε έτσι ντεμπρί με ένα φίλτρο και επανέρχεται στην αορτή έτσι να αιματωθούν τα ολικά, τα τελικά όργανα. Γιατί η καρδιά δεν αιματώνεται, απλά χρησιμοποιούμε διάλειμμα καρδιοπληγίας το οποίο έχει αυξημένες συγκεντρώσεις σε κάλιο και μαγνήσιο. Ο σκοπός λοιπόν είναι να ανοίγουμε την αορτή στον ψευδή αυλό, στον αληθή αυλό και σειράφουμε το μόσχευμά μας τόσο στην εγγύς όσο και στην από αορτή. Εδώ βλέπετε σε ένα χειρουργείο που είχαμε το τελικό αποτέλεσμα, κατ' οποία η βαλβίδα του ασθενούς ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν ασθενής με Marfan, οπότε είχε πολύ καλό coaptation, τριγλόχινη βαλβίδα. Κάναμε resuspension τα commissures και κάναμε το λεγόμενο valve sparing, δηλαδή αντικαταστάθηκε ολόκληρη η ρίζα της αορτής και διασώθηκε η αορτική βαλβίδα. Και εδώ είναι η εγγύς αναστόμωση που κάνουμε. Αν έχουμε να αντικαταστήσουμε αν η βαλβίδα είναι κατεστραμμένη ή αν είναι διγλόχινα που χρειάζεται λίγο περίπλοκη τεχνική, τότε δεν διστάζουμε να αντικαταστήσουμε εν μπλοκ και αυτή τη βαλβίδα, όπως είπαμε νωρίτερα. Και να σας δείξω πώς φαίνεται στο χειρουργείο. Οπότε ανοίγουμε, εδώ είναι ο ψευδής και ο αληθός αυλός. Κάνουμε την από αναστόμωση και εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή τη βαλβίδα. Απλά χρειάζεται να ενισχύσουμε τα τυχώματα της αορτής. Βάζουμε τα ράματά μας έτσι ώστε να στηρίξουμε τη βαλβίδα και κάνουμε το λεγόμενο remodeling στη ρίζα της αορτής. Οπότε το Dacron Graph ουσιαστικά αντικαθιστά, όπως φαίνεται εδώ, ολόκληρη την αορτή. Και έχουμε διατηρήσει την αορτική βαλβίδα στον ασθενή αυτό. Τα αποτελέσματα με το χειρουργείο, πάλι η θνητότητα είναι αρκετά υψηλή, είναι γύρω στο 20-25%. Μόνο με τη φαρμακευτική θεραπεία τα αποτελέσματα, όπως βλέπετε, είναι απογοητευτικά. Και οι ασθενείς, οι αρτοπαθείς είναι σαν τους καρκινοπαθείς. Τους έχουμε ασθενείς για πάντα, διότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο καθηγητής στην αρχή, το follow-up. Και το follow-up συνήθως γίνεται από τους καρδιολόγους. Οι ασθενείς αυτοί, εφόσον είχαν ανέβρισμα κάπου στην αορτή τους, είναι σχεδόν σίγουρο ότι είναι επιρρεπής στο να αναπτύξουν ανέβρισμα ή διαχωρισμό στην υπόλοιπη αορτή τους. Οπότε χρειάζεται να παρακολουθούνται από τον καρδιολόγο τους σε χώρο ζωής. Χρειάζονται μην έχουν υπέρταση, να η αρτηρική τους πίεση να είναι ελεγχόμενη, ιδανικά κάτω από 130, το οποίο επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό αντιυπερτασικών φαρμάκων και beta blocker.
Και χρειάζεται επίσης και imaging, ακτινολογικές μεθόδους. Αμέσως μετά το συμβάν, στην οξέα φάση 3, 6, 12 μήνες και από και μετά κάθε χρόνο, αν είναι στην ρίζα, μπορούμε να κάνουμε ένα υπέρηχο ή μια μαγνητική, έτσι ώστε ο ασθενής να μην έχει εκνοβολία, ή αλλιώς κάνουμε μια αξονική καθένα με 2 χρόνια, με σκιαγραφικό χαμηλής ακτινοβολίας, όπως λέμε. Αλλά και πάλι οι ασθενείς αυτοί, 15-30%, επανέρχονται, είτε διότι έχουν ανέβρισμα σε κάποιο άλλο σημείο της αορτής τους, είτε διότι αναπτύσσουν τελικά ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, εφόσον έχει διατηρηθεί η βαλβίδα, ή μπορεί να έχουμε κάποια πλοκή από το χειρουργείο αυτό καθ' αυτό. Οπότε και πάλι, λέω, είναι πολύ σημαντικό ο καρδιολόγος, ο ασθενής, να έχει συχνή επαφή με τον καρδιολόγο του, και πλέον μπαίνει στην κατηγορία του αορτοπαθούς ασθενούς και φόρου ζωής έχει lifelong surveillance. Και τελειώνω με αυτό, ποιο νομίζω ότι θα είναι το μέλλον της χειρουργικής των ανεβρισμάτων και για εμάς που ως καρδιοχειρουργοί, ειδικά εμείς οι νεότεροι που κάνουμε επίσης ενδοκαικές αποκαταστάσεις στην κατιούσα θωρακική αορτή, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι το μέλλον. Θα είναι η ενδοκαικική αποκατάσταση των ανεβρισμάτων αυτών, ακόμα και των διαχωρισμών, διότι έχουμε αποκτήσει πλέον μεγάλη εμπειρία με τις διαδρομικές βαλβίδες, κάτι το οποίο φαινόταν αδύνατο πριν από 20 χρόνια. Τώρα θεωρείται το στάνταρ. Και θα σας δείξω ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγους μήνες στη Βραζιλία. Ένας ασθενής με ανέβρισμα της ρίζας της ανιούσας αορτής, της ρίζας και της ανιούσας αορτής, θεραπεύτηκε πλήρως με ενδαγκιακή μέθοδο, με ένα custom-made graft. Υπήρχαν τοποθέτησε μια διαδερμική βαλβίδα, ένα μόσχευμα στη ρίζα της αορτής και 2 έτσι chimneys, όπως λέμε, για τα στεφανία. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν αυτό. Για κάποιον ακόμα και σαν εμάς που κάνουμε ενδαγκιακή χειρουργική, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πως κατάφεραν σε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος ήταν πολύ ψηλού χειρουργικού ρίσκου, ήταν επανεγχείρηση, κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη βαλβίδα, τη ρίζα της αορτής, την ανιούς αορτή και να συνδέσουν φυσικά και τη δεξιά και την αριστερή σαφανία 100% ενταγκιακά. Οπότε νομίζω ότι σε περίπου εντός επόμενης δεκαετίας ίσως και μετά από τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τις διαδρομικές βαλβίδες, αυτό θα είναι το μέλλον όσον αφορά την χειρουργική της αορτής, αν όχι στο 100% των ασθενών, σε ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό των ασθενών. Θα αρχίσουν φυσικά σε ασθενείς με απαγορευτικό χειρουργικό ρίσκο και σιγά σιγά, όπως και με τις διαδρομικές βαλβίδες, θα μειώνεται το eligibility των ασθενών αυτών όσον αφορά τα ηλικιακά κριτήρια. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να μην σας κούρασα και σας ευχαριστώ πολύ για πάλι και είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική ομιλία, κατατοπιστική, πολύ διδακτική. Προφανώς θα έχουμε και συζήτηση τώρα, γιατί βλέπω στο ακροατήριο έχουμε και νέους και πιο έτσι senior συναδέλφους, κυρίως καρδιολόγοι, αλλά βλέπω και ακτινολόγους στο πάνελ, οπότε μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση και στην απεικόνηση και στην... βλέπω καρδιοχειρουργούς αν έχουμε βέβαια, αλλά μπορούμε και σαν καρδιολόγοι να θέσουμε τους προβληματισμούς μας. Οπότε θα έλεγα, αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση αρχικά ή να κάνει raise hand, να σηκώσει το χέρι ή να μπορεί και να πάρει το λόγο και ας ξεκινήσουν οι νέοι συνάδελφοι πρώτα, οι ειδικευόμενοι, αν υπάρχουν και κάποια ερώτηση από τους φοιτητές, προτού προχωρήσουμε, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις μετά πιο ειδικές. Οπότε δίνω το λόγο σε όποιον έχει κάποια ερώτηση, μπορεί να γράψει στο chat αν δεν θέλει να το πει ή να κάνει κάποια ερώτηση ανοιχτά. Για να ζεστάνω λίγο την ατμόσφαιρα, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν με ακούς καλά. Ναι, ακούω πολύ καλά, Γιώργο.
Τέλεια. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω για κάποιες πιο ειδικές περιπτώσεις. Εμείς που παρακολουθούμε για τους ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, βλέπουμε πολλές φορές και νέους αρρώστους με δίπτυχη αορτική βαλβίδα, διάταση της αορτής, αλλά βλέπουμε και με πιο σύμπλοκες, με interruption του τόξου, με στενώσεις, με στένωση της αορτής και πολλαπλές στενώσεις και στο τόξο, που είναι πιο σύμπλοκες οι περιπτώσεις. Μας έδειξες για τα χειρουργία του τόξου που είναι πολύ προκλητικά και δύσκολα χειρουργία. Τι πιστεύεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε παράκαμψη όλου του τόξου, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο interposition graft και να παρακάμψουμε όλο το αορτικό τόξο, ώστε να παρακάμψουμε και την δυσκολία της επανεφύτευσης των εγκεφαλικών αγκείων? Είναι μία ερώτηση και αν μου απαντήσει αυτή, μπορώ να κάνω και κάποιες άλλες συμπορίες. Ναι, και μάλιστα έχει αρχίσει και γίνεται, είναι τα λεγόμενα υπηρετικά χειρουργία, κατά τα οποία έχουμε το debranching, δηλαδή αντικαθιστά ουσιαστικά την ανιούς αορτή, και από εκεί μπορείς να έχεις τρία branches, όπως λέμε, για την ανώνυμη αρτηρία, την αριστερή καροτίδα και την υποκλίδια, και η αποκατάσταση του υπόλοιπου τόξου να γίνει εντελώς ενδαγκιακά. Βέβαια, μιλάμε για ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους και όχι για βρέφη ή παιδιά. Okay, ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω και πέρα από τους κλασικούς διαχωρισμούς και τα ανεβρίσματα που έδειξες και φυσικά για τους συναδέλφους που κυρίως είναι στα νοσοκομεία, η διάγνωση είναι σχετικά εύκολη από την κλινική εικόνα. Υπάρχουν και κάποιες πιο ύπουλες περιπτώσεις κάποιων όχι τόσο acute, σαν acute, υποξέων διαχωρισμών της αορτής ή ακόμα και τα έλκη της αορτής. Αυτά δεν έχουν τόσο θορυβώδη εικόνα. Εκεί τι θα συμβούλευε? Σίγουρα τα D-dimers είναι πολύ σημαντικά για την διάγνωση όλων αυτών των καταστάσεων. Δηλαδή, ποιους ασθενείς να στείλουμε εμείς για χειρουργείο, όταν η εικόνα δεν είναι τόσο, ας πούμε, εντυπωσιακή και δεν είναι τόσο, μάλιστα, τόσο έντονη και βαριά? Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση και σε ευχαριστώ που την έκανες. Έχει γίνει μια νέα κατηγοριοποίηση όσον αφορά τους διαχωρισμούς, τα ενδοτυχωματικά αιματώματα, τα εντραμυλό χαιματόμα και τα penetrating atherosclerotic ulcers, τα ELCI, όπως είπες. Πλέον αυτά ανήκουν στην κατηγορία των οξέων αορτικών συνδρόμων, acute aortic syndromes λέγονται. Και τα guidelines, τα ειδικά τα revised guidelines που έγιναν πριν λίγα χρόνια, λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα όπως αντιμετωπίζονται οι διαχωρισμοί. Δηλαδή, αν είναι πρόξιμα από την αριστερή υποκλίδια, θα πρέπει να παραπέμπονται για χειρουργείο ανοιχτό, και αν είναι distal θα πρέπει ή να γίνεται παρακολούθηση, ειδικά αν είναι συμπτωματικά, αλλά αν είναι συμπτωματικά, και έχω κάνει αρκετά ειδικά σε έλκη, θα πρέπει να επικαλύπτονται με ένα graft, με ένα μόσχευμα. Και πλέον, επειδή έχουμε τα TIVAR, τα οποία όσο περνούν τα χρόνια αποκτούμε περισσότερη εμπειρία, ειδικά σε συμπτωματικά έλκη, θα πρέπει να επικαλύπτονται. Τα συμπτωματικά έλκη απλά πρέπει να δεις πόσο κοντά είναι στο τυχόμα της αορτής, αλλά και πάλι η φαρμακευτική θεραπεία είναι μεγάλη σημασία εδώ, ειδικά με ρύθμιση της αορτικής πίεσης και των σφίξων. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν αορτοπαθείς. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μας γράφει ο Πολύκαρπος ο Ψώγιος, που είναι ειδικευόμενος στην κλινική μου. Δημήτρη, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Στο case που παρουσίασες, ο διαχωρισμός συνυπάρχει ή μπορεί και να προκλήθηκε από κάποιον καθετήρα κατά την στεφανιογραφία? Μάλλον αυτό το case δείχνει και τη σημασία ενός γρήγορου V-scan, το POCUS που λέτε στην Αμερική, στα επίγοντα, ακόμα και σε φαινομενικά straightforward περιστατικά. Έχεις κάποιο comment? Έχει δίκιο. Θα μπορούσε να... Δεν ξέρουμε τι ήρθε πρώτο. Κατά πάσα πιθανότητα ο διαχωρισμός ήρθε πρώτος, και στο M&M που κάναμε αποφασίστηκε, και μάλιστα έγινε ειδικά αρνητική κριτική, για ποιο λόγο σε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος είχε υπόταση, δεν έγινε ένα γρήγορο υπέρηχο, που κάτω στα επίγοντα έχουν 10 τέτοια μηχανήματα, και ειδικά σε ασθενείς με τραύματα κάνουν σε όλους. Οπότε, και από ό,τι κατάλαβα, δεν είμαι ειδικός, δεν θα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσει, εφόσον ο διαχωρισμός είχε φτάσει στη ρίζα της αορτής. Πολλές φορές και μία ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας σε έναν ασθενή που έχει έμφραγμα πάντα πρέπει να μας βάζει λίγο σε. Αν δούμε δηλαδή πρώτο το χρώμα της ανεπάρκειας που βλέπουν οι ειδικευόμενοι, να μας βάζει σε μία υποψία πάντα να δούμε λίγο πιο καλά την αορτή, να πάρουμε λίγο πιο ψηλά, να βάλουμε το transducer, ώστε να δούμε όλη τη ρίζα
και την ανιούσα ορτή, μήπως υπάρχει κάποιο φλαπ. Μας γράφει ο Δημήτρης Σωροβίδης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την εξαιρετική ομιλία. Υπάρχει διαφορετικό χειρουργικό κριτήριο σε ασθενείς με ανέβρισμα ορτής επί εδάφους γιγαντοκυταρικής αρτηρίτιδας σε ό,τι αφορά στο μέγεθος? Αν υπάρχει άλλο κάτω στο μέγεθος του ανεβρίσματος στη γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα, για να παρέμβετε. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Απλά εικάζω ότι αυτά θα εντάσσονται στην κατηγορία των κληρονομικών ορτοπαθειών. Οπότε θα, προφανώς θα το παρουσίασα στο Heart-Team, αλλά θα έτεινα να χειρουργούσα σε μικρότερα νούμερα, ειδικά με παρουσία συμπτωμάτων. Οπότε αυτούς τους ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται σε μικρότερη ηλικία, τους προσφέρεις ένα, όπως λέμε, προληπτικό χειρουργείο, ειδικά καθώς μεγαλώνει πάνω από τα 4 εκατοστά, τους το βάζουμε στο μυαλό τους όταν το σκέφτονται και κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουν το χειρουργείο. Ωραία. Θέλει να μας κάνει μία ερώτηση, δεν ξέρω, η Εμμανουέλα, η Πετινίδου, θέλει να ρωτήσει κάτι. Βλέπω, έκανε raise hand. Είναι ειδικευόμενη στην κλινική μας η Εμμανουέλα. Αν, Εμμανουέλα, μάλλον δεν σε ακούμε. Α, ο Βασίλης Αχπεκίδης βλέπω. Ο Βασίλης Αχπεκίδης είναι συνάδελφος καρδιολόγος με μεγάλη εμπειρία στην υπερηχογραφία. Δημήτρη, Βασίλη, μας ακούς? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Κύριε Βιερνέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη ομιλία. Μάθαμε πολλά πράγματα από εσάς σήμερα. Και όπως κάθε καλή ομιλία, μας άνοιξε όρεξη για πολλές ερωτήσεις. Μας είπατε αυτά τα όρια που τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή κλινική πράξη, από το 5 και το 5,5 εκατοστά, αναλόγως και με το τύπο του ασθενούς. Αλλά ξέρουμε ότι ένα 40 με 60% των διαχωρισμών συμβαίνουν σε κάτω από αυτά τα όρια. Άρα φαίνεται ότι δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι διαχωρίζουν. Και άμα το συνδυάσουμε αυτό και με μια πρόσφατη, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τον κύριο Ελευθεριάδη πρόσφατα στην Ελλάδα να κάνει μια διάλεξη αναφορικά με το expansion του ανεβρίσματος στην ώρα του διαχωρισμού, που λέει ότι δηλαδή μπορεί να αυξάνει κατά 5, 6, 7 χιλιοστά το ανέβρισμα την ώρα του διαχωρισμού. Θέλουμε λίγο την εμπειρία της Σοφίας σας αναφορικά με το αν χρησιμοποιείτε κάποια κριτήρια εσείς απεικονιστικά ή βιοχημικά, προκειμένου να μπορέσετε να ανιχνεύσετε ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαχωρίσουν σε πιο μικρές διαμέτρους. Έχουμε όντως πάρα πολύ καλή ερώτηση και ίσως είναι και παράληψή μου που δεν το ανέφερα. Ο Ελευθεριάδης είναι αυτός που ως πρωτοπόρος μελέτησε το γενετικό background αυτών των ασθενών και ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει τόσο να κοιτάμε το απόλυτο νούμερο, 5-5,5, όσο σε ποιον ασθενή είναι αυτό το νούμερο. Διότι μια ορτή 5,5 εκατοστά ή 5 εκατοστά σε έναν άντρα που είναι 2 μέτρα και 150 κιλά, μπορεί να έχει πολύ μικρή πιθανότητα ρήξης ή διαχωρισμού σε σχέση με μια ορτή 5 εκατοστά σε έναν μικρόσωμο άνθρωπο, 1,60 και είναι 50 κιλά. Οπότε ο Ελευθεριάδης και το Yale Group γενικά είναι αυτοί που έκανα πολλές δημοσιεύσεις για το aortic index. Δεν έχει μπει ακόμα στα κριτήρια. Να πω την αλήθεια όμως, προσωπικά έχουμε αρχίσει στο κέντρο ορτής, στο Cornell, έχουμε αρχίσει και το χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι τίνουμε σε μικρόσωμους ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτά τα νούμερα να προτείνουμε χειρουργείο σε σε μικρότερη ηλικία και νωρίτερα και να μην το αφήνουμε να φτάσει τα 5,5, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο αναφέρατε. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι βιοχημικοί παράγοντες που ειδικά το group στο Yale και στο UPenn ασχολούνται, αλλά νομίζω ότι έχουν δίκιο όταν λένε ότι συμπεριφέρεται διαφορετικά μια μεγάλη αορτή σε ένα μικρόσωμο ασθενή παρά η ίδια μεγέθους αορτή σε έναν μεγαλόσωμο ασθενή. Οπότε, παρόλο που δεν υπάρχουν προφανώς πολλές κλινικές μελέτες, τίνουμε να το, όπως και στους ασθενείς με νοσήματα του συνετικού ιστού, τίνουμε σε μικρόσωμους ασθενείς να προσφέρουμε το προληπτικό χειρουργείο νωρίτερα και σε μικρότερα μεγέθη. Βασίλη, καλύφθηκες, θες κάτι άλλο να ρωτήσεις? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε αν θέλει κάποιος άλλο να ρωτήσει. Συνέχισε. Τι κάνετε σε ασθενείς που έχετε, καμιά φορά, δεν είναι συχνό, ευτυχώς, έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν δίπτυχη αορτική βαλβίδα
οι οποίοι έχουν ανέβρισμα, έχουν κριτήρια ανεβρίσματος για χειρουργείο και δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς για τους ασθενείς, έχουν μικρό πρόβλημα στη βαλβίδα, δηλαδή έχουν ήπια στένωση ή ήπια ανεπάρκεια. Τι κάνετε σε αυτούς τους ασθενείς? Κάνετε μόνο αντικατάσταση της ανιούσας αορτής και αφήνετε τη βαλβίδα, επεμβαίνετε πάνω στη βαλβίδα? Ποια είναι η τακτική σας? Αν κάνεις αντικατάσταση μόνο της ανιούσας αορτής, είναι σαν να κάνεις cheat, όπως λέμε. Γιατί ξέρεις ότι ο ασθενής αυτός, και είναι η εύκολη λύση, ξέρεις ότι ο ασθενής αυτός σε λίγα χρόνια θα έρθει. Οπότε στη διγλώχινη αρχική βαλβίδα, επειδή ανήκει πλέον στις αορτοπάθειες, θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση και της αορτικής ρίζας. Στην ευκολότερη των περιπτώσεων με μία πένταλ, με μία δηλαδή αντικατάσταση της βαλβίδας αυτής καθ' αυτής. Παλαιότερα κάναμε περισσότερες μηχανικές βαλβίδες, με το μειονέκτημα ότι ο ασθενής πρέπει να είναι σε βαρφαρίνη. Αλλά τώρα τελευταία και οι νέες βαλβίδες από περικάρδιο βοηδούς έχουν ένα longevity 10 με 17 χρόνια, αλλά έχουμε χαμηλώσει το ηλικιακό όριο στους οποίους κάνουμε αυτές τις βαλβίδες, γιατί ο ασθενής ξέρουμε ότι και αν σε 10-15 χρόνια χρειαστεί να έρθει, θα κάνουμε ένα TAVR, valve in valve, και δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά η πρώτη μας επιλογή, ειδικά στους νέους ασθενείς, με φυσιολογικά λειτουργούσα διγλώχινη αορτική βαλβίδα, είναι να κάνουμε valve sparing, να κάνουμε δηλαδή re-implantation ή remodeling. Και δεύτερη επιλογή είναι να αντικαταθήσουμε τη βαλβίδα. Και η βαλβίδα επιλογής μας είναι η βιολογική. Πάντως, εδώ αν μου επιτρέπεις και εμένα, Βασίλη και Δημήτρη, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους χειρουργούς ανά τον κόσμο. Υπάρχουν κάποια κέντρα παγκοσμίως που χρησιμοποιούν τη δική τους στρατηγική. Δηλαδή, και το ξέρεις πολύ καλά, για παράδειγμα η ΡΟΣ είναι σε κάποια πολύ λίγα κέντρα του κόσμου. Όπως υπάρχουν και κάποια κέντρα στη Γερμανία και στο Βέλγιο, δεν κάνω λάθος, που κάνουν αυτό το aortic valve repair, την επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς με bicuspid aortic valve. Είχα έναν ασθενή συνάδελφο γιατρό γύρω στα 65, ο οποίος δεν ήθελε να βάλει σίγουρα βαλβίδα. Και πήγε στη Γερμανία, έκανε μια επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας και έβαλε ένα graft, είχε bicuspid aortic valve, και έβαλε ένα graft στην ανιούσα αορτή, ένα ντάκρον. Έχεις κάποιο comment για αυτή τη στρατηγική της επιδιόρθωσης της αορτικής βαλβίδας? Φυσικά όταν είναι εφικτή, ναι. Και θα μας πεις και την διεθνή έτσι εμπειρία. Είναι σίγουρα εφικτή. Δυστυχώς ακόμα αρκετά λιγότερο από την μητροειδή βαλβίδα. Στη μητροειδή πλέον, ειδικά στα μεγάλα κέντρα, έχουμε καταφέρει να έχουμε πάνω από 90% επιτυχία σε επιδιόρθωση της μητροειδούς βαλβίδας. Η αορτική, επειδή οι θερμοδυναμικές παράμετροι και η ανατομία είναι λίγο περισσότερο τριζιάστη και λίγο περισσότερο πολυπλοκή. Ακριβώς υπάρχει το κέντρο του Αλκούρι στο Βέλγιο που πρωτοστατεί. Απλά δεν έχουμε ακόμα πολύχρονα αποτελέσματα, γιατί αυτό που έχει σημασία σε μια επιδιόρθωση της βαλβίδας είναι πόσα χρόνια θα διατηρηθεί. Δεν έχει νόημα να κάνεις μια επιδιόρθωση η οποία θα πετύχει και θα νιώθεις ευχαριστημένος τώρα, αλλά σε 3-5 χρόνια ο ασθενής θα είναι πίσω και θα χρειαστεί ένα δεύτερο χειρουργείο ή μια διαδερμική βαλβίδα. Εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία είναι στα valve sparing, όπου η βαλβίδα φυσικά δεν έχει καμία ασβέστωση, έχει καλό coaptation. Εκεί έχουμε αρκετή επιτυχία και το κάνουμε στο κέντρο μας με αρκετά μεγάλη επιτυχία, ειδικά σε νέους ασθενείς. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό είναι ένα χειρουργείο που το cross clamp, δηλαδή όπου έχουμε κλείσει εντελώς την παροχή αίματος στην καρδιά, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι γύρω στα 60-70 λεπτά. Αν το κάνεις και καθώς βγαίνεις από το bypass, δεις ότι έχει μεγάλη ανεπάρκεια η αορτή, μετά θα πρέπει να πας πίσω, να ξαναβάλεις, να κάνεις cross clamp και να αντικαταστήσεις την αορτική βαλβίδα. Οπότε μιλάμε για άλλα 30-40 λεπτά stunning της καρδιάς. Οπότε πρέπει να δεις ποιες μάχες, όπως λέμε, θα επιλέξουμε. Αλλά νομίζω καθώς η εμπειρία μας και τα υλικά βελτιώνονται, θα δούμε στο μέλλον περισσότερες διορθώσεις αορτικές βαλβίδες και θα μάθουμε ίσως και από τους χειρουργούς που κάνουν τα βρέφη και τα παιδιά. Όπου εκεί δεν έχεις την πολυτέλεια να βάλεις μια βοηθή αορτική βαλβίδα ή αν το έχεις θα πρέπει κάθε λίγα χρόνια να επανέρχεσαι και να την κάνεις upside. Δημήτρη, τι θα συνιστούσες σε ένα καρδιολόγο ο οποίος παρακολουθεί έναν ασθενή ο οποίος έχει χειρουργηθεί
για dissection, έκανε ένα διαχωρισμό, επέζησε, χειρουργήθηκε, έβαλε ένα μόσχευμα ενδεχομένως, κράτησε τη βαλβίδα του και ο διαχωρισμός είναι για παράδειγμα τύπο α, αλλά με επέκταση και στην κατιούσα θωρακική αορτή και κάνει συνεχή παρακολούθηση μετά από τα πρώτα χρόνια, 2-3 χρόνια, εκτός από όπως είπε στη ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου, να μην καπνίζει, να παίρνει beta blocker, να έχει χαμηλή την πίεση. Θα πρέπει να κάνει απεικόνηση και την αορτή, θα χρειάζεται να κάνει και διαδοχικές απεικονίσεις. Έχουμε και τους ακτινολόγους. Δεν ξέρω, ο κύριος Καλυφατίδης, αν θέλει να κάνει κάποιο comment, ποια είναι η τακτική των ακτινολόγων στην παρακολούθηση της αορτής μετά από την επέμβαση. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι όντως να έχουμε μια πλήρη αορτογραφία, ειδικά άμα υπάρχουν ανέβρισμα της κατιούσας θωρακικής. Και αυτό και χρειαζόμαστε συνήθως με σκιαγραφικό, οπότε μπορεί να είναι μια αξονική ή μια μαγνητική αγιογραφία. Τώρα νομίζω υπάρχουν και αξονικοί τομογράφοι με λιγότερη ακτινοβολία. Ίσως τεχνολόγοι να ξέρουν περισσότερο από μένα. Αλλά θα έλεγα αμέσως μετά στην οξέα φάση, μετά από 1-2 χρόνια, αν το ανέβρισμα είναι σχετικά σταθερό, τότε μπορώ να πω δεν είναι εντελώς απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο μια αξονική τομογραφία. Θα μπορούσε να γίνει ύστερα από 2-3 χρόνια, εφόσον όμως ο ασθενής παίρνει τα φάρμακά του και η πίεσή του είναι υπό έλεγχο. Καλησπέρα, αν επιτρέπετε και από μένα. Συγχαρητήρια καταρχήν κύριε Αυγερινέ και Γιώργο για την εξαιρετικό webinar και την ομιλία, πολύ διαφωτιστική. Και εμείς ακολουθούμε στην ουσία παρόμοια διαδικασία για follow-up. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με αυτό. Βλέπουμε ότι γίνεται αντιμετώπιση του ανεβρίσματος στην ανιούσα αορτή και πολλές φορές ο διαχωρισμός επεκτείνεται στην κατιούσα ή και στην κοιλιακή. Αυτό το αφήνουμε και το παρακολουθούμε στο χρόνο. Υπάρχει στρατηγική στην πορεία για αντιμετώπιση και αυτού του διαχωρισμού, του περιφερικότερου στην κατιούσα με κάποιο γκράφτ ή και στην κοιλιακή αορτή και ανάλογα με τη συμμετοχή βέβαια και των σπλαχνικών αγκείων στο διαχωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε πολλές φορές στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο διαχωρισμός τύπου Α ακολουθείται και από συνοδό τύπου Β. Αλλά αυτό που προέχει να φτιάξει την ώρα για να σώσει τη ζωή του ασθενού είναι την ενιούσα αορτή, το τόξο και την ρίζα. Αυτό βέβαια σου αφήνει ένα πρόβλημα. Σου αφήνει ένα ασθενή με διαχωρισμό τύπου Β και όπως είπατε με αδύναμο τείχωμα της κατιούσας θωρακικής αορτής. Οπότε πρέπει και πάλι να έχουμε ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 30-40%, ότι ο ασθενής θα έρθει με ανέβρισμα της κατιούσας θωρακικής αορτής στο μέλλον. Εκεί αν είναι περιορισμένο, μπορούμε να κάνουμε εντακιακή αποκατάσταση. Αν όμως και τώρα τελευταία και ειδικά στην Ευρώπη και στη Γερμανία έχουν αρχίσει και τα fenestrated graft, που περιλαμβάνουν και τα σπλαχνικά αγκεία, παρ' όλα αυτά στο κέντρο μου έχουμε αρκετούς τέτοιους ασθενείς, κάνουμε περίπου 25-30 τέτοια περιστατικά το χρόνο, τα μισά από αυτά είναι λόγω διαχωρισμού, όπου κάνουμε θωρακοκοιλιακά ανεβρίσματα. Βέβαια, μιλάμε για πολύ μεγάλα χειρουργία, με επιπλοκές που μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 15-20%, μπορούν να προκαλέσουν επίσης παραπληγία, αλλά εκεί όντως χρειάζεται το surveillance, αλλά και χρειάζεται και ένα δεύτερο χειρουργείο αποκατάστασης της θωρακικής ή της θωρακοκοιλιακής αορτής με re-implantation των σπλαχνικών αγκείων. Απλά να επισημάνω, είναι black box warning όπως λέμε, είναι αντένδειξη να κάνεις ενδαγκιακή αποκατάσταση σε ασθενείς με νοσήματα του συνδετικού ιστού. Και αυτό το λέω διότι μας τυχαίνουν αρκετές φορές ασθενείς που έρχονται για δεύτερη γνώμη και έχουν πάει σε χειρουργούς με νοσήματα του συνδετικού ιστού, κυρίως Marfan και Lowe's Leeds, που έχουν πάει σε γιατρούς που τους έχουν προσφέρει ενδοκιακή αποκατάσταση. Αυτό πραγματικά απαγορεύεται. Τεχνικά μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να εκραγεί όταν το κάνεις η αορτή ή και να συνεχίσει, ή μάλλον θα συνεχίσει να μεγαλώνει μελλοντικά. Οπότε δεν προσφέρεις κάποια σωστή υπηρεσία στον ασθενή αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα ακόμα σχόλιο, αν έχω το χρόνο, για Γιώργο.
Βέβαια, προχώρα. Ναι, ήταν βασικά και πάρα πολύ η κέρια και η επισήμανση σε σχέση με το ενδοτυχωματικό αιμάτωμα και το διατητρένον έλκος. Και ότι ο χειρισμός στην ουσία είναι σαν να έχεις διαχωρισμό. Δηλαδή, αν το δεις αυτό στην ανιούσα ορτή, είναι red alert. Και αυτό που ήθελα απλά να επισημάνω από ακτινολογικής πλευράς, είναι σημαντική και η λήψη καταρχήν με ηλεκτροκαρδιογραφικό συντονισμό, η CG-gated τεχνική, για την ανιούσα ορτή, γιατί εκεί μπορεί να χάσουμε, αν δεν πάρουμε gated τεχνική, κάποιο διαχωρισμό λόγω του artifact της κίνησης της αόρτης. Και επίσης είναι σημαντικές και οι λήψεις πριν τη χορήγηση του σκιαγραφικού, όπου στην περίπτωση του ενδοτυχωματικού αιματώματος αυτό μπορεί να φανεί πιο υπέρπυκνο, έτσι, με ένα μινοειδές σχήμα, πιο υπέρπυκνο, και αυτό μπορεί να βοηθήσει και εμάς τους ακτινολόγους στη διάγνωση και να είμαστε και πιο σίγουροι για αυτό που θα πούμε. Γιατί όντως θίξατε πολύ σωστά ότι κάποιες φορές μπορεί να το προσπεράσουμε και μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κάποιο αθήρωμα του τυχώματος και όχι ενδοτυχωματικό αιμάτωμα που να μας κινητοποιήσει και να κινητοποιήσουμε κατόπιν και εσάς στην πορεία να παρέμβετε άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την ομιλία και όλες τις πληροφορίες. Ο κύριος Φαρμάκης έχει μία ερώτηση. Είναι επίσης συνάδελφος καρδιολόγος Δημήτρη, με μεγάλη εμπειρία στην υπερηχογραφία. Δημήτρη. Ναι, θερμά συγχαρητήρια για την πολύ ωραία παρουσίαση και την εμπειρία και η εξαιρετική εμπειρία σας που έχετε πάνω σε αυτό το θέμα. Αναφορικά με το περιστατικό αυτό, το οποίο είναι... Συμβαίνει δυστυχώς σε όλα τα νοσοκομεία και τελικά καταλήγει κανείς όταν εφημερεύει να λέει σε κάθε έμφραγμα τελείως απαραίτητο προτού δώσουμε τη φόρτιση με το Plavix, με την γλωπιδογρέλη, να κάνουμε ένα αδρό υπερηχογράφημα για να δούμε αυτό ακριβώς το πράγμα, να το αποφύγουμε και οπωσδήποτε να μην κατεβεί ο ασθενής να κάνει τη στεφανιγραφία χωρίς αυτό το γρήγορο υπερηχογράφημα. Ορισμένα έτσι, δύο-τρεις ερωτήσεις ήθελα ή σχόλια να κάνω. Ένα είναι το δυσοφάγιο υπερηχογράφημα. Δεν το αναφέρατε το ρόλο του δυσοφάγιου. Εγώ από την αλήθεια δεν το προτιμώ. Προτιμώ περισσότερο να κάνουμε την αξονική. Ίσως και οι ακτινολόγοι δικοί μας προτιμούν την αξονική τομογραφία παρά τη μαγνητική. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις το κάνουμε και αυτό, δηλαδή στα χρόνια ανευρίσματα, αλλά βέβαια στα διαχωριστικό νομίζω καλύτερο είναι η αξονική. Το ένα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα, τι γίνεται όταν έχουμε στην ιατρογενώση προκληθεί, δηλαδή κατά τη διάρκεια της τυφωνιγραφίας προκληθεί το διαχωριστικό ανέβρισμα. Την εμπειρία σας πάνω σε αυτό. Και το τρίτο είναι βλέπω πολλές φορές από τους χειρουργούς ότι ειδικά όταν δεν υπάρχει φλαπ και υπάρχει όλη η συζήτηση για το αιμάτωμα, ότι είναι διστακτική να προχωρήσουν στη χειρουργική επέμβαση, ενώ χάρηκα στη δική σας προσέγγιση που το θεωρείτε ακριβώς το ίδιο και ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε και άμεσα κιόλας. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, όντως το δυσοφάγιο θα μπορούσε να δώσει την διάγνωση. Απλά επειδή το δυσοφάγιο γίνεται με μέθη, πολλές φορές, αν δώσουμε μέθη προποφόλη, δηλαδή σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι μπορεί να έχουν και μια σχετική υπόταση, μπορούν να κάνουν cardiovascular collapse και να κάνουν arrest στα επίγοντα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο μου, επειδή είναι κέντρο τραύματος, η αξονική είναι ακριβώς μέσα στα επίγοντα, είναι πολύ εύκολο να δώσεις λίγο σιγαγραφικό για να κάνεις μια αξονική τομογραφία. Όσον αφορά τον ιατρογενή διαχωρισμό, συνήθως είναι κάπως καλύτερο από τον διαχωρισμό που συμβαίνει λόγω μιας υπερτασικής κρίσης, διότι είναι πολύ καθαρό
το σκίσιμο, το κόψιμο. Υπάρχει σε πολύ, έχω δει ένα-δύο περιστατικά σε υπέριορους ασθενείς πάνω την ηλικία των 85 ετών που έχει γίνει και το flap είναι πολύ focalized, είναι πολύ τοπικό. Και να πω την αλήθεια, αυτούς τους ασθενείς και ίσως και επειδή ο ίδιος ασθενής δεν ήθελε χειρουργείο, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς φαρμακευτικά. Απλά αυτή είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όσον αφορά για την αντιμετώπιση των χειρουργών, ξέρετε, πολλοί είναι χειρουργοί, αλλά όχι όλοι οι χειρουργοί, πολλοί χειρουργοί δεν θέλουν και να χειρουργούν για κάποιο λόγο. Αυτό το είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ή προτιμούν να πάει ο ασθενής, ειδικά με τέτοια τα οξέα ορτικά σύνδρομα, κάπου αλλού, έτσι ώστε να μην έχουν να αντιμετωπίσουν τις μεταχειρητικές εκπλοκές. Απλά οι κανόνες είναι, τα guidelines είναι καθαρά, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν διαχωρισμούς. Μπορεί να τη γλιτώσεις αν δώσεις μόνο φαρμακευτική θεραπεία, αλλά επιστημονικά και νομικά θα είσαι ακάλυπτος. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι βέβαια και εγχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στον οξύ διαχωρισμό, έχουν πολύ αυξημένη θνητότητα και υπάρχει ίσως και όλοι οι χειρουργοί δεν αισθάνονται το ίδιο σίγουροι, ας πούμε, για να προχωρήσουν έτσι σε δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Και κοιτάξτε, όπως το σκέφτομαι εγώ, για μένα το δίλημα δεν είναι καν, ότι χωρίς χειρουργείο ο ασθενής έχει 100% θνητότητα, με χειρουργείο και 70% θνητότητα να έχει, είναι non-brainer όπως λέμε, και φυσικά εξαρτάται και πώς το παρουσιάζει στην οικογένεια. Ποτέ δεν τους λες ότι θα έχεις επιτυχία, τους περιγράφεις ακριβώς όπως θα είναι, αλλά αν ήταν για παράδειγμα ο δικός μου πατέρας, ακριβώς αυτό θα έκανα. Δημήτρη, έχουμε μία ερώτηση από τον Ψόχια και μετά θα μας ρωτήσει και ο κ. Αχπεκίδης έχει ερώτηση. Λέει ο Πολύκαρπος θα ήθελε να ρωτήσει σε ασθενείς με κάποιο χρόνιο intramural thrombus, π.χ. στην κατιούσα αορτή, χωρίς εμβολικά φαινόμενα, η αντιπυκτική αγωγή συνίσταται ή λειτουργεί προστατευτικά η παρουσία θρόμβου. Δεν τη χρησιμοποιούμε, διότι ο θρόμβος είναι στην εξωτερική στιβάδα της αορτής, δεν είναι μέσα στην αορτή. Οπότε ο κίνδυνος είναι για ρήξη παρά για θρόμβωση της αορτής και εμβολικό φαινόμενο. Οπότε και κάνεις και χάρη και στον χειρουργό να μην τον έχεις σε έλκυση ή σε ζαρέλτο ή σε βαρφαρίνη. Οπότε ο θρόμβος είναι εξωτερικά από τη μέση στη βάδα και δεν δίνουμε την επιπτική αγωγή σε αυτούς τους ασθενείς. Πάντως δεν έχουμε data, αν μου επιτρέπεις και Πολύκαρπε, ούτε και για καν αντιμεοπεταλιακά. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ένα burden καρδιαγγειακής νοσηρότητας, δεν έχουμε data από μελέτες ότι αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να παίρνουν αντιμεοπεταλιακά. Δεν έχουμε μελέτες δηλαδή, παρά το ότι οι ασθενείς αυτοί συνήθως έχουν αθυρωμάτωση σε κάποιο άλλο όργανο και ενδεχομένως είναι ήδη σε στατίνη και σε άσπιριν, για παράδειγμα. Ο κύριος Αχπεκίδης θέλει να ρωτήσει κάτι, Βασίλη. Κύριε Βιερινέ, θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με την απεικόνηση και πώς τη χρησιμοποιείτε εσείς στην θεραπευτική σας πράξη. Η μία είναι ότι σπανίως βλέπουμε ασθενείς που έχουν μια τρομερή ασυμμετρία στους κόλπους του Βαλσάλβα. Και δεν μιλάω μόνο για το ανέβρισμα ενός κόλπου του Βαλσάλβα, αλλά μιλάω ασθενείς με δίπτυχη, οι οποίοι είναι αυτοί που λέμε αληθώς δίπτυχη βαλβίδα, που έχουν δύο κόλπους του Βαλσάλβα και έχουν μια διάμετρο, ας πούμε, 5 εκατοστά επί 3,5, 3,8. Υπάρχει κάποιο, χρησιμοποιείτε τη μέση τιμή, χρησιμοποιείτε τη μέση διάμετρο για να πάρετε αποφάσεις, για παράδειγμα, αυτό να βγείτε στο χειρουργείο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, δεν ξέρω. Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος αυτό που κάνω, εγώ χρησιμοποιώ τη μεγαλύτερη διάμετρο, διότι είναι όπως λέμε πόσο αργά πάει ένα τρένο. Ένα τρένο πάει τόσο αργά όσο το αργότερο βαγόνι, το ταχύτερο βαγόνι, τόσο γρήγορο όσο το ταχύτερο βαγόνι. Οπότε αυτή η αορτή θα συμπεριφερθεί περισσότερο ως τη μεγαλύτερη διάμετρο, σύμφωνα με τον νόμο του Πλαπλάς, παρά ως τη μικρότερη διάμετρο. Μπορεί να έχω λάθος, αλλά αυτό τουλάχιστον χρησιμοποιώ εγώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και το άλλο είναι, επειδή καμιά φορά περιγράφεται μάλλον ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των ανεβρισμάτων σε αορτής με ανεβρίσματα σε άλλα σημεία. Στον εγκέφαλο, για παράδειγμα, ή σε άλλα αγκιακά δίκτυα. Σαν τακτική σας εσείς, σαν ρουτίνα, όταν έχετε ένα ανεβρίσμα ανιούς αορτής, επιδιώκετε απεικόνηση σε κάποιο άλλο αγκιακό δίκτυο ή όχι και πηγαίνετε κατευθείαν να χειρουργήσετε? Κάνουμε απεικόνηση ολόκληρη αορτή, οπότε μέχρι κάτω τα λαγόνια. Υπάρχει, νομίζω, ένα συσχετισμό με ανεβρίσματα τη κλινική αρτηρία.
Για τον εγκέφαλο, η μόνη περίπτωση να κάνουμε αξονική μεσκεγραφικό στον εγκέφαλο, μια γεωγραφία εγκεφάλου δηλαδή, είναι στα μυκωτικά ανευρίσματα. Και αυτά διότι νομίζω μπορούν να κάνουν έμβολα, σεπτικά έμβολα και να προκαλέσουν κάποιο ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι guideline να κάνεις αξονική εγκεφάλου και δεν την κάνουμε τουλάχιστον στο δικό μας κέντρο. Ίσως άλλοι να την κάνουν, αλλά εμείς δεν την κάνουμε σε ρουτίνα. Κάνουμε δηλαδή από το λαιμό μέχρι τους άνω μυρούς, αορτογραφία δηλαδή. Είσαι ένα πολύ σαφής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Δημήτρη, σε πρίξαμε λίγο, συγγνώμη, έχουμε δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε, οπότε... Σε βρήκαμε εδώ και σε εκμεταλλεύσε, πυροβολούμε. Λοιπόν, η Βούλα από τη Γερμανία ρωτάει, είπε η κυρία Πετρακοπούλου. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια η εμπειρία σας με τη χρήση του ADDRS score στα διαγνωστικά πρωτόκολλα TEP. Ευχαριστώ. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το σκορ, Βούλα, άμα θες να μας το πεις κιόλας, δεν ξέρω τι σκορ είναι. Ούτε εγώ το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχεις μικρόφωνο. ADDRS score, δεν ξέρω αν το... Γεια σας, με ακούτε? Ναι, γεια σου, Βούλα. Χαιρετώ από Μόναχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διοργάνωση του webinar ακόμη μια φορά. Είναι Aortic Dissection Detection Risk Score. Και επειδή εγώ αυτή τη στιγμή γράφω αυτά τα διαγνωστικά πρωτόκολλα για το τμήμα επιγόντων στο νοσοκομείο που δουλεύω, ήθελα να ρωτήσω αν ο συνάδελφος έχει κάποια εμπειρία και αν θα ήταν φρόνιμο επί ουσίας να συμπεριλάβω ένα τέτοιο σκορ στα πρωτόκολλα, στα τεστά SOP που έχουμε εδώ πέρα στη Γερμανία. Όχι, δεν τα χρησιμοποιούμε καθόλου και μάλιστα με ενδιαφέρει να μάθω αν έχουν κάποιο προγνωστικό value, διότι μην ξεχνάτε ως χειρουργοί μας ενδιαφέρει ένα πράγμα, αν θα χειρουργήσουμε ή όχι. Ίσως να έχουν, από ό,τι υποψιάζουμε, κάποια αξία για ένα σταθερό διαχωρισμό, όχι τύπου α, τύπου β, ίσως έτσι ώστε να παρακολουθούμε προοπτικά τον ασθενή. Αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, ζήτημα, το οποίο αξίζει να διερευνηθεί. Απλά ξέρετε, πολλές φορές όλα αυτά τα πρωτόκολλα καμιά φορά χανόμαστε και αυτά τα σύνδρομα είναι οξέα και χρειάζονται άμεση θεραπεία και όχι τόσο strict adherence στα πρωτόκολλα. Απλώς είναι μια διευκόλυνση στους ειδικευόμενους, γιατί οι εφημερίες στη Γερμανία είναι κάπως διαφορετικές. Υπάρχουν και νοσοκομεία όπου οι ειδικοί δεν είναι παρόντες στο νοσοκομείο, είναι on-call επί της ουσίας. Και όταν μπαίνει το περιστατικό στα επίγοντα, κάπως θα πρέπει να διευκολύνω ουσιαστικά την δουλειά των ειδικευομένων και την αναγνώριση του περιστατικού. Γιατί πρέπει να τους δώσω κάποια standards επί της ουσίας, κάποια βήματα. Έχω διαβάσει και αυτό το σκοπ, είναι λίγο αντικρούμενες οι απόψεις και ήθελα να ρωτήσω μήπως είχατε κάποια εμπειρία για να ξέρω αν θα πρέπει να το συμπεριλάβω ή όχι. Δυστυχώς, δεν έχω καθόλου εμπειρία με αυτό. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Δημήτρη, να σου κάνω και εγώ μια τελευταία που μου ήρθε τώρα ή είσαι κουρασμένος? Σκέφτηκα ένα case που είχαμε πριν μερικά χρόνια. Ήταν μια ασθενής η οποία είχε χειρουργηθεί για δοκαρδίτιδα σε έδαφος δίπτυχης αορτικής βαλβίδας, λίγο έτσι με uncontrolled sepsis, με ένα χειρουργείο λίγο έτσι το οποίο ήταν σε οξία φάση και είχε μπει μια βιολογική βαλβίδα, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, και είχε μπει και ένα μόσχευμα στην ανίουσα αορτή. Και βγήκε από το χειρουργείο και μετά από 2-3 χρόνια έκανε πάλι πυρετό με εικόνα έτσι σέψης. Και ενώ η βαλβίδα ήταν καλή, υπήρχε στο PET, αν θυμάμαι καλά, στο μόσχευμα αορτίτιδα. Υπάρχει μια παρόμοια εμπειρία, δεν ξέρω αν ο Βασίλης ή ο Δημήτρης έχουν παρόμοια περιστατικά. Υπάρχει αυτό στέκει, ότι μπορεί το μόσχευμα να κάνει αορτίτιδα σαν ξένο σώμα? Μπορεί να κάνει και μπορεί να σου κάνει ένα απόστημα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει μια επανεχείρηση, ειδικά σε εκείνη την περιοχή. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να βάλεις ένα peak line, να του κάνεις αντιβίωση για 6 εβδομάδες ενδοφλέβια και μετά να τον έχεις για πάντα σε αντιβίωση και να προσεύχεσαι να παραμείνει σταθερό. Αν όμως υπάρχει ένα ψευδονεύρισμα, τότε δυστυχώς είσαι αναγκασμένος να χειρουργήσεις. Και η καλύτερη επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα ομοιομόσχευμα, διότι έχει αποδείξει αυτός ο ασθενής ότι κάνει επανεκλίμωξη.
Και τα ομοιομοσχεύματα είναι καλύτερα και στις βαλβίδες. Με ενδοκαρδίτιδα, πέρα από τον γκράφτ, ή θα έβαζες και μεταλλική βαλβίδα σε έναν νεαρό με δίπτυχη αορτική βαλβίδα, ας πούμε, και που έκανε. Θα έβαζα και η επαναλίμωξη για μια βιολογική ή μηχανική βαλβίδα είναι λιγότερο από 2%. Το ομοιομόσχευμα φυσικά είναι λίγο λιγότερο. Απλά το ομοιομόσχευμα κοστίζει γύρω 30.000 δολάρια. Είναι δύσκολο να τα βρεις. Δεν τα έχουμε στο ράφι, πρέπει να τα παραγγείλουμε. Είναι σχετικά δηλαδή προγραμματισμένα. Και μην ξεχνάς ότι με την πάροδο του χρόνου, ειδικά στις νέες ασθενείς, τείνουν να ασβεστώνονται. Και μετά αυτά τα χειρουργία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα επαναχειρίσεις. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Αυγερινός ήταν εξαιρετικός και στην παρουσίαση και στις απαντήσεις του. Νομίζω ότι μας διαφώτισες και το μάθημα ήταν εξαιρετικό για πρώτο καρδιοχειρουργικό μάθημα στο webinar μας. Δημήτρη, ελπίζουμε να σε έχουμε και στο μέλλον όταν είσαι εύκαιρος, να σε απολαύσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σου. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να ενημερώσω ότι πάλι μας άνοιξες και την όρεξη και θα έχουμε πάλι καρδιοχειρουργό την Παρασκευή. Την Παρασκευή το βράδυ θα στείλω και πρόσκληση στις 9 η ώρα ο κύριος Κρασόπουλος από την Οξφόρδη. Θα μας μιλήσει για το μέλλον της καρδιοχειρουργικής. Ήδη εσύ μας έδωσες μια πρόγευση, μας έδειξες αυτά τα εντυπωσιακά αυτά τα μοσχεύματα που βάζουν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι και ενδεχομένως πάλι και εσείς θα χρειαστεί η μελλοντική καρδιοχειρουργή να έχετε double skills και καρδιοχειρουργικά και επεμβατικά. Στην Αμερική γίνεται ήδη αυτό. Επομένως, stay tuned. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι τόσο αργά. Και φυσικά είμαι ανοιχτός σε ιδέες. Ό,τι έχετε, μπορείτε να μου στείλετε και προσωπικά email. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.